Καλημέρα και από μένα. Στην επόμενη ώρα, ουσιαστικά, θα συζητήσουμε αυτά που σας είπε ο καθηγητής, ο κ. Νταλέκος, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην υποδιάγνωση, τα οποία δεν ισχύουν μόνο στον ελλαδικό χώρο. Είναι παντού υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στην διάγνωση της αυτονόσου παντίτιδας. Γι' αυτό το λόγο, πολύ πρόσφατα, τόσο η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μελέτης Ύπατος, όσο και η Ελληνική Εταιρεία, εξέδωσαν τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της αυτονόσου παντίδας, στην οποία το κέντρο μας έχει συμμετοχή στο πάνελ των συγγραφέων και στις δύο, και στις ευρωπαϊκές και στις ελληνικές. Αυτό είναι το περίγραμμα της παρουσίασης. Και ξεκινούμε λοιπόν με τον ορισμό και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της νόσου. Όπως βλέπετε, η αυτονόσου παντίδα έχει έναν περιγραφικό ορισμό, μιας και δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι παθογνωμικό για την νόσο και θα πρέπει ουσιαστικά να γίνεται ένα συνδυασμό κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων. Είναι οξία ή συχνότερα χρόνια η παντίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση των γάμα σφαιρινών, κυρίως είναι η IgG η οποία είναι χαρακτηριστικά αυξημένη, παρουσία αυτοαντισωμάτων, απουσία άλλων δεικτών, υπάρχει συσχέτιση με ανθρώπινα λευκοκυταρικά αντιγόνα. Στη βιοψία είπατος το χαρακτηριστικό, αλλά όχι παθογνωμικό, είναι η παρουσία περιπηλαίας υπατήτηδας και είναι ένα νόσημα το οποίο ανταποκρίνεται πολύ καλά στην ανοσοκαταστολή. Ωστόσο, αν η νόσος μείνει αθεράπευτη, βλέπετε ότι η δεκαετής επιβίωση είναι πάρα πολύ χαμηλή, είναι στο 10%. Άρα, ξεκινούμε με μια ερώτηση, όπως είπε και ο καθηγητής, με τη συμμετοχή σας. Τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι είναι σωστό σχετικά με τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της νόσου? Είναι ένα νόσημα που είναι σπάνιο, προσβάλλει κυρίως γυναίκες? Προσβάλλει γυναίκες, αλλά οι γυναίκες πρέπει να είναι και νεαρής ηλικίας συνήθως ή τίποτα από τα παραπάνω? Τίποτα από τα παραπάνω. Αυτό είναι να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, οποιοςδήποτε μπορεί να είναι εξαρτήτως της θρησκείας, οικογένειας, φίλου, ηλικίας κτλ. Ακριβώς αυτό λένε και οι οδηγίες. Βλέπετε ότι ο επιπολασμός είναι 160 έως 180 ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους και αυτός ο επιπολασμός αυξάνει. Στις γυναίκες είναι ακόμα περισσότερο, φτάνουμε στις 350 περιπτώσεις γυναικών σε 1 εκατομμύριο γυναίκες. Και ο επιπολασμός αυξάνει γιατί ουσιαστικά αυξάνει η γνώση του νοσήματος. Και επιπλέον, αυτό που είπαμε, έχει παγκόσμια κατανομή ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και εθνικότητας. Πρέπει να το σκεφτόμαστε σε όλους. Και θα πρόσθετα και ανεξαρτήτως συνοσηρότητας. Θα σας δείξουμε πάρα πολλές περιπτώσεις NAS. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις NAS που βλέπουμε από όλη την Ελλάδα, αλλά δεν έχουν μόνο NAS. Αυτό το έχουν δείξει μελέτες, ότι δεν είναι νόσος μόνο για τις γυναίκες, δηλαδή και νεαρής ηλικίας. Βλέπετε από την Αμερική, οι μελέτες δείχνουν ότι ο επιπολασμός είναι στην 5η και 6η δεκαετία της ζωής, και ακόμα περισσότερο. Το 30% των ασθενών είναι άντρες. Και επίσης, τα στοιχεία από το δικό μας το κέντρο που παρακολουθούμε πλέον περίπου στους 300 και πλέον αυτοάνωση παντίτιδας, πάλι δείχνουν τα ίδια. Επιπολασμός είναι η κορύφωσή του στην 5η και 6η δεκαετία της ζωής. Αυτά είναι τα στοιχεία από την ελληνική βάση δεδομένων, που έχει γίνει ανάλυση σε 173 ασθενείς που είχαν καταγραφεί μέχρι το Δεκέμβριο. Πάλι τα ίδια, ο επιπολασμός στην 5η και 6η δεκαετία της ζωής, η μέση ηλικία διάγνωσης περίπου στα 50 έτη, και κρατήστε και αυτό, ότι περίπου το 1 τρίτο των ασθενών διαγνώσκονται μετά την ηλικία των 60 ετών. Άρα δεν είναι ένα νόσημα που το περιμένουμε μόνο σε νεαρούς, μπορεί το 1 τρίτο των ασθενών μας να είναι σε νεαρή ηλικία. Και αυτό το έχουμε δείξει και από τη δική μας σειρά, πάλι το ίδιο ποσοστό, 28%. Δεν υπάρχουν διαφορές στο πώς θα παρουσιαστεί η νόσος στους ηλικιωμένους και αυτούς που είναι σε νεότερη ηλικία, αν έχουν συμπτώματα, αν έχουν οξία εκτερική υπατήτιδα. Υπάρχει όμως διαφορά στο ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι πιο συχνά κυρωτικοί και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης συνέχεια το νόσημα εξελίσσεται συχνότερα σε αυτούς, γιατί ουσιαστικά μας έχουν έρθει σε πιο προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο, όταν θεραπευτούν, η ανταπόκριση στη θεραπεία είναι ακριβώς η ίδια. Είτε είναι ενήλικας, είτε είναι ηλικιωμένος, και επίσης οι παρενέργειες οι οποίες υπάρχουν στους ηλικιωμένους δεν είναι σημαντικές ώστε να αναστείλουν την χορήγηση θεραπείας. Ας πούμε, αυτό είναι ένα παράδειγμα, μια γυναίκα 67 ετών, η οποία προσήλθε σε εμάς με οξία εκτερική υπατήτιδα. Βέβαια, είχε προηγηθεί έλεγχος, όπου υπήρχε υπεργαμασφαιρινεμία, υπήρχαν αντιπυρηνικά αντισώματα, υπήρχαν στη βιοψία αλλοιώσεις, οι οποίες έδειχναν ότι υπήρχε ενεργό υπατήτιδα με παρουσία πλασματοκυττάρων, κυριοσυνοφύλων και νεφοκυττάρων. Υπήρχε μια αυξημένη φεριτίνη που οι γιατροί σκεφτόταν σαν αιμοχρωμάτωση. Και βλέπετε ότι χάθηκε αυτό το διάστημα στην ασθενή, περίπου στους 7 μήνες. Σε εμάς ήρθε το Μάιο του 2009, όπου ο έλεγχος έδειξε παρουσία κι άλλων αντισωμάτων στο δικό μας εργαστήριο. Εκτός από τα αντιπυρηνικά, υπήρχε πολύ ψηλός τίτλος ΣΜΑ, συμβατό HLA, IgG αυξημένη, παρουσία θηροειδίτιδας Χασιμότο λόγω των αντισωμάτων τα οποία ανιχνεύσαμε. Άρα το σκορ με βάση και τη βιοψία ύπατος ήταν 8, δηλαδή ήταν μια τυπική μορφή
αυτοανόσου πατήτητας και βλέπετε πόσο καλά ανταποκρίθηκε η ασθενής, βάζοντας την ανασοκαταστολή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Είχαμε ομαλοποίηση των τερασαμινασών. Εδώ, όπως βλέπετε, όπως έδειξε ο κύριος Γατσέλης, οι συνάδελφοι μπορούν να σκεφτούν οτιδήποτε άλλο, ακόμα και αιμοχρωμάτωση, που ξέρετε ότι είναι εξαιρετικά σπάνια. Είχαν συμβουλεύσει τον άρρωστο, άνδρας ήταν από το βορρά, είχαν συμβουλεύσει τον άρρωστο ότι πρέπει να κάνει αφαιμάξεις. Καταλάβατε, αυτή ήταν πρωτεΐνη οξείας φάσης. Είναι εξαιρετικά σπάνια η αιμοχρωμάτωση, όπως ξέρετε, πρέπει να είσαι μάλλον κελτικής καταγωγής. Μπορεί να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό το νόσημα. Και αυτό είναι στην καθημερινή πρακτική. Υπάρχει, γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις στη διάγνωση. Τα ελληνικά στοιχεία δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση από τη στιγμή που ξεκίνησε το σύμπτωμα, όπως αυτό μπορούμε, η νόσος, όπως μπορούμε να την προσδιορίσουμε από συμπτώματα ή από πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες είναι παθολογικές, είναι περίπου στα 3 χρόνια μέχρι να μπει τελικά η διάγνωση. Βλέπετε επίσης ότι η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας πολλές φορές δεν υπάρχει καλή κατεύθυνση του αρρώστου και βλέπετε ότι το 1/4 των ασθενών στην Ελλάδα πηγαίνει και αναζητά ιατρική βοήθεια για πρώτη φορά σε άλλες ειδικότητες, εκτός της παθολογίας και εκτός της γαστρολογίας. Και βλέπετε εδώ ότι μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε δερματολόγους και σε καρδιολόγους, γιατί πολλές φορές τα συμπτώματα μπερδεύουν και οι ασθενείς οδηγούνται εσφαλμένα ή και πολλές φορές παραπέμπονται εσφαλμένα για πρώτες εκτιμήσεις. Εδώ είναι μια γυναίκα 50 ετών, η οποία τον Ιούνιο του 2007 κάνει το πρώτο επεισόδιο με οξία υπατήτηδα. Ο θεράπων γιατρός τότε δεν κάνει κάποια ιδιαίτερη διερεύνηση, δεν έδωσε κάποια εξήγηση γιατί οι τερασαμινάσεις ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Ουσιαστικά η δεύτερη εκτίμηση γίνεται μετά από 10 μήνες σε εμάς, όπου βλέπετε πάλι τυπικό προφίλ αντισωμάτων. Υπήρχαν και τα TSLA που είναι πολύ υψηλό δείκτη και αερό-52 θετικά. Η βιοψία ύπατος ευτυχώς δεν υπήρχε κύρωση, γιατί είπαμε ότι η νόσημα τρέχει πολύ γρήγορα και αν μείνει αθεράπευτο μπορεί να οδηγήσει σε κύρωση, αλλά υπήρχε ήδη ένα γεννητικό παρένχημα. Παρ' όλα αυτά η ασθενή ανταποκρίθηκε και πολύ γρήγορα, σε διάστημα 9 μηνών, μπόρεσε επίσης να γίνει και απόσυρση των κορτικοστεροειδών. Από τα δύο αυτά παραδείγματα που έχει δείξει ο κ. Γατσέλης, να κρατήσετε ότι αυτόματες υφέσεις, δηλαδή η βιοχημική ύφεση του νοσήματος όσον αφορά τις τρασαμινάσεις, είναι πάρα πολύ συχνή, είναι πάνω από το 30-40%. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε βιοψία, διότι η ιστολογική ύφεση έπεται της βιοχημικής κατά 6 με 8 μήνες. Και τι σημαίνει καθυστέρηση στη διάγνωση, το είδαμε και στα ελληνικά στοιχεία, ότι οι ασθενείς οι οποίοι προσέρχονται κυρωτικοί κατά την πρώτη εκτίμηση, είναι ήδη κυρωτικοί, η καθυστέρηση είναι γύρω στα 5 χρόνια, ενώ σε αυτούς που δεν είναι κυρωτικοί, η καθυστέρηση στη διάγνωση ήταν σημαντικά μικρότερη, ήταν περίπου στα 2 χρόνια. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος. Προχωρούμε τώρα στα κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά. Πάλι με μία ερώτηση. Τι πιστεύετε από τα παρακάτω είναι σχετικά με την κλινική έκφραση της αυτοανόσου υπατήτηδας? Σπάνια εμφανίζεται με τη μορφή οξείας ικτερικής υπατήτηδας. Το 1/3 των ασθενών είναι εντελώς ασυμπτωματική. Το 1/3 των ενηλίκων και το 1/2 των παιδιών είναι ήδη κυρωτική κατά τη διάγνωση. Και επίσης η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζεται με άτυπα γενικά συμπτώματα. Ποιο είναι λάθος? Το πρώτο είναι λάθος. Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί, όπως θα δείτε παρακάτω, και με την παρουσία οξείας ικτερικής υπατήτηδας περίπου στο 20-30%. Ασυμπτωματική είναι περίπου το 25%. Μη ειδικά συμπτώματα έχουμε στο 60%. Άτυπα συμπτώματα όπως κόπος, κοιλιακό άλγος, αρθαλγίες. Ωστόσο, οξεία ικτερική υπατήτηδα περιμένουμε στο 20-30% των ασθενών. Κεραυνοβόλο, υπατική ανεπάρκεια με υπατική εγκεφαλοπάθεια είναι σπάνια. Η αντικειμενική εξέταση ποικίλει ανάλογα από το στάδιο που θα δούμε τον ασθενή, μπορεί να έχουμε κανένα εύρημα ή να φτάσουμε να έχουμε εύρηματα χρόνιας υπατικής νόσου. Και ένα πολύ σημαντικό είναι όταν παίρνουμε το ιστορικό να αναζητούμε στον ίδιο τον ασθενή, αλλά και σε πρώτου βαθμού συγγενείς του, αν συνυπάρχουν άλλα αυτοάνοσα νοσήματα. Δεύτερο ερώτημα είναι από τα εργαστηριακά. Τι από τα παρακάτω ισχύει από τον βασικό εργαστηριακό έλεγχο? Ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των τερασαμινασών, πάντοτε το περιμένουμε αυτό. Αν συνυπάρχει συχνά υπεργαμασφαιρινεμία, τα χολοστατικά ένζημα αυξάνουν και η αύξηση αυτή βαίνει παράλληλα με αυτή των τερασαμινασών ή όλα τα παραπάνω?
Το χαρακτηριστικό είναι η υπεργαμασφαιρινεμία. Όλα τα άλλα μπορείτε να μην υπάρχουν. Επίσης, τα χολοστατικά ενίσχυμα είναι λίγο αυξημένα. Όπως βλέπετε, στα εργαστηριακά, οι τιμές των τρασαμινασών μπορεί να είναι και φυσιολογικές, αν έχουμε πετύχει τον ασθενή σε μια φάση που έχει γίνει αυτόματη ύφεση, ή ακόμα χειρότερα στη φάση που έχει γίνει burnout της αερόζης. Αλλά μπορεί να το πετύχουμε και στη φάση που έχουμε την οξία υπατήτητα με πολύ αυξημένες τιμές. Αλλά μπορεί να είναι και πολύ λίγο, ελαφρά αυξημένες. Η χολερυθρίνη επίσης είναι το ίδιο. Τα χολοστατικά ενίσχυμα, κρατήστε ότι συνήθως δεν τα περιμένουμε να είναι πολύ αυξημένα, να είναι φυσιολογικά ή μετρίως αυξημένα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι ασθενείς έχουν υπέργαμα σφαιρινεμία. Άρα μπορούμε εύκολα να τον δούμε από το βασικό εργαστηριακό έλεγχο, ουσιαστικά από τις σφαιρίνες, και στη συνέχεια να δούμε τα επίπεδα των γάμα σφαιρινών και την IgG, η οποία είναι χαρακτηριστικά αυξημένη. Ωστόσο, ο προορισμός αυτός δεν γίνεται πολλές φορές στη διαφορετική διάγνωση. Τον παραλείπουν οι γιατροί όταν κάνουν ουσιαστικά διαφορετική διάγνωση τρανσαμινασεμίας. Και επίσης, κρατήστε ότι δεν είναι ο κανόνας, είναι μεν χαρακτηριστικό, αλλά δεν το περιμένουμε σε όλους τους ασθενείς. Τιμές φυσιολογικές μπορούν να βρεθούν σε παιδιά, σε ηλικιωμένους, αλλά και στις οξείες περιπτώσεις έχει φανεί ότι στο 40% των οξείων περιπτώσεων αυτοάνωσης υπατήτητας είναι φυσιολογικές οι τιμές της IgG. Ας δούμε λίγο τι λένε τα ελληνικά στοιχεία. Η νόσος βλέπετε ότι μπορεί να παρουσιαστεί συνήθως ασυμπτωματική στο 80% των περιπτώσεων ή με αμβλυχρά συμπτώματα. Ήκτορο είδαμε ότι υπήρχε στο 19,1%. Συνύπαρξη άλλων αυτοανώσων νοσημάτων 37% και βλέπετε ότι η IgG πάνω από 1500 στη βασική επίσκεψη ήταν αυξημένη σε ποσοστό 71,5%. Αυτό είναι το τυπικό παράδειγμα όταν ξεχνούμε την IgG, τι γίνεται. Είναι ένα κορίτσι 7 ετών με ανοιχτερική οξία υπατήτητα, η οποία νοσηλεύτηκε σε παιδιατρικά νοσοκομεία. Θεωρήθηκε ότι ήταν μια λίμωξη αναπνευστικού υιογενής, αλλά παρόλα αυτά πήρε και αντιβίωση. Βλέπετε αρχικά με μακρολίδη, συνέχεια προσθέθηκε και τεκλαφοράν. Έγινε ένας μεγάλος έλεγχος στο νοσοκομείο το οποίο νοσηλεύτηκε. Έλεγχος ο οποίος επίσης δεν χρειαζόταν, όπως τα επίπεδα ινσουλίνης, τα οποία δεν σχετίζονται με την οξία εκτερικής υπατήτητας. Αντιμυτοχονδριακά αντισώματα, θυμίζω ότι η PBC είναι ένα νόσημα το οποίο δεν υπάρχει στην παιδική ηλικία, άρα δεν πρέπει να στέλνουμε στα παιδιά έλεγχο για αντιμυτοχονδριακά αντισώματα. Αυτό το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ ήταν να προσδιοριστεί η IgG, η οποία ήταν εξόχως αυξημένη όταν ελέγχθηκε. Βλέπετε ότι ο έλεγχος των αντισωμάτων ήταν αρνητικός στο νοσοκομείο εκεί, αλλά στη συνέχεια όταν το δείγμα στάλει στο δικό μας εργαστήριο, υπήρχαν θετικά αντισώματα LKM1, οπότε τέθηκε η διάγνωση αυτοανώσου υπατήτητας και επιπλέον είπαμε ότι η νόσος συνδυάζεται συχνά με άλλα αυτοάνωσα νοσήματα. Στο κορίτσι αυτό τέθηκε και η διάγνωση της κοιλιοκάκης με θετικά αντισώματα για κοιλιοκάκη που έγιναν στο εργαστήριό μας. Πολλές φορές επίσης σκεφτόμαστε ότι δεν είναι αυτοάνωσο παιδί, είναι κάτι άλλο το οποίο μας μπερδεύει. Όπως συνέβη, ας πούμε, σε μια γυναίκα 43 ετών με οξία εκτερική υπατήτητα, η οποία νοσηλεύτηκε σε εμάς. Οι τιμές χολερυθρίνης, βλέπετε, ήταν αυξημένες στο 20. Υπήρχαν αυξήσεις των τρανσαμινασών, βέβαια ήταν παραπάνω από ό,τι περιμένουμε σε μια οξία αλκοολική υπατήτητα. Υπήρχε ο λόγος άσπρος ALT. Υπήρχε μια αύξηση των χολοστατικών ενζήμων. Υπήρχε και μια αύξηση της IgG. Και το ιστορικό της άρρωστης που έπινε. Έπινε πάρα πολύ, ναι. Οπότε, αρχικά θεωρήσαμε ότι πρόκειται για οξία αλκοολική υπατήτητα. Η ασθενή αντιμετωπίστηκε με πεντοξυφιλίνη και θιαμίνη. Ωστόσο, αυτό που μας προβλημάτισε είναι ότι δεν βελτιωνόταν οι τιμές και για 2 μήνες παρέμεινε ουσιαστικά να υπάρχει η εκτερική υπατήτητα με μια σημαντική αύξηση της IgG σε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, δημιουργήθηκε το ερώτημα, είναι μόνο αλκοολική υπατήτητα? Προχωρήσαμε λοιπόν σε ανοσολογικό έλεγχο, που βλέπετε ότι είχαμε θετικά αντισώματα, τυπικά, και αντι-SLA θετικά, με πολύ υψηλούς τίτλους, και επίσης η βιοψία ήταν συμβατή, ήταν τυπική ουσιαστικά για αυτοάνωση υπατήτητα. Υπήρχαν ροζέτινγκ, υπήρχαν περιπόληση και περιπηλαία υπατήτητα. Άρα το μήνυμα είναι ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Εντάξει, η άρρωστη έπινε ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα, δούλευε σε μπαρ. Σαφώς η πρώτη διάγνωση που πρέπει να έχουμε είναι αλκοολική υπατήτητα, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε και τα υπόλοιπα πράγματα
Όπως είπε και ο κύριος Γατσέλης, οι τιμές AST ήταν 1000. Είναι σπάνιο αυτό να το κάνει μια αλκοολική υπαρτίδα. Και επίσης ότι υπήρχε υπεργαμασφαιρινεμία διάχυτη με IgG ανοσοσφαιρίνη. Θυμίζω ότι το ενόπνευμα συνήθως οδηγεί σε αύξηση της IgA ανοσοσφαιρίνης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε αρκετά ψηλιασμένοι όταν βλέπουμε περιπτώσεις που μας μοιάζουν με κάτι άλλο, αλλά από τα υπόλοιπα εργαστηριακά βγαίνουν άλλα πράγματα. Οπότε η τελική διάγνωση ήταν σοβαρή οξία αυτοάνωση υπατήτητας στην ασθενή. Ένα άλλο το οποίο μπερδεύει είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι υπάρχουν διάφορα συμπτώματα που οδηγούν τον ασθενή σε διάφορους γιατρούς, όπως ήταν σε αυτή τη γυναίκα 63 ετών, η οποία επί 30 χρόνια θεωρήθηκε λόγω αρθραλγιών ότι είχε ουρική αρθρίτιδα και μετά από επισκέψεις σε διάφορες ειδικότητες ουσιαστικά έπαιρνε αλοπουρινόλη. Η ασθενή είχε αυξημένες τρανσαμινάσες σε όλο αυτό το διάστημα, αναζητώντας τον προηγούμενο εργαστηριακό έλεγχο. Μόνο τον τελευταίο χρόνο είχε φυσιολογικές τρανσαμινάσες. Εμείς είδαμε όμως σε μια χρόνια συμπατικής νόσου, το FibroScan ήταν αυξημένο, έδειξε κύρωση και θετικό έλεγχο για παρουσία αντισωμάτων. Και βλέπετε τελικά ότι ήταν μια νόσο, ουσιαστικά όλα αυτά τα 30 χρόνια η φυσική ιστορία του νοσήματος έδρασε και η ασθενής οδηγήθηκε σε κύρωση τελικού σταδίου, burnout, οπότε οι τρασαμινάσεις φυσιολογικά ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να θυμίσω εδώ ότι για τους νεότερους ότι η ουρική αρθρίτιδα είναι εξαιρετικά σπάνια στις νεαρές γυναίκες, τότε ήταν 30 χρονών. Και επίσης να θυμίσω ότι η αλοπουρινόλη έχει δράσει στην αυτοάνωση υπατήτητα από τις μελέτες της Ολλανδικής ομάδας. Επομένως, η άρρωστη αυτή οδηγήθηκε στην καταστροφή διότι υποεκτιμήθηκε και υποθεραπεύτηκε. Εντάξει. Άρα, η οξία, όπως λένε και στις ελληνικές και στις ευρωπαϊκές οδηγίες, η νόση μπορεί να εμφανιστεί σαν οξία μορφή. Όταν έχουμε οξίες περιπτώσεις αυτοάνωσης υπατήτητας, αυτό το οποίο είναι ερώτημα για εμάς είναι αν είναι η πρώτη εκδήλωση της αυτοάνωσης υπατήτητας, η πρώτη εμφάνισή της, οπότε λέμε για αληθή αυτοάνωση υπατήτητα, ή αν είναι μια έξαρση ενός νοσήματος το οποίο δεν είχε διαγνωστεί. Και επίσης αυτό που είπαμε, ότι η νόσος συνδυάζεται με άλλα αυτοάνωσα νοσήματα, και πάντοτε στο screening, ανεξάρτητα αν ο ασθενής έχει συμπτώματα ή όχι, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για Χασιμότο. Άρα, με αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής, τι ποσοστό πιστεύετε ότι διαγνώστηκε σωστά στον ελλαδικό χώρο? 20%, 40%, 60% ή 80%. «40%» λέει ο κύριος Χριστοδούλου εδώ. Η απάντηση είναι το χειρότερο, 20%. Πώς? Για Ελλάδα λέμε και Ελλάδα. Στον ελλαδικό χώρο, ναι. Είναι η πρώτη εκτίμηση. Η πρώτη εκτίμηση. Πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα όταν θεωρούμε ότι είναι ένα άλλο αυτοάνωσο νόσημα. Πριν σας δείξω τα ποσοστά τα οποία υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο και τι συμβαίνει. Εδώ είναι μια γυναίκα 53 ετών, η οποία επί 12 χρόνια είχε τη διάγνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και διάφορα νοσοκατασταλτικά φάρμακα. Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν εξετάσεις, τις οποίες βλέπαν οι γιατροί, με αυξημένες τρανσαμινάσες που φτάνουν ακόμα και 8 επί. Η IgG ήταν συνέχεια αυξημένη. Οπότε, όταν τελικά παραπέφθηκε σε εμάς, μετά από 12 χρόνια, βλέπετε το FibroScan ήταν F3, υπήρχε Χασιμότο από το 2005 και θετικά αντισώματα για αυτοάνωση υπατήτητα τύπου 1. Η βιοψία πάντως έδειξε διαταραχές αρχιτεκτονικής και ήταν επίσης τυπική για αυτοάνωση υπατήτητα. Άρα δεν ήταν ρευματοειδής αρθρίτιδα, ήταν μια η σωστή διάγνωση, ήταν αυτοάνωση υπατήτητα με συνυπάρχουσα θυροειδίτιδα Χασιμότο. Αυτό που είπε ο κύριος Γατζέτς είναι πάρα πολύ συχνός, να πηγαίνουν σε ρευματολόγους. Θυμίζω ότι η αυτοάνωση υπατήτητα πάνω από τα 2/3 των αρρώστων κάνουν αρθραλγίες, αδυναμία, κάματο κτλ. Και είναι από τους γιατρούς που βλέπουν τέτοιους αρρώστους και χαρακτηρίζονται ως ρευματοειδείς αρθρίτιδα. Θυμηθείτε χτες αυτά που είπα με τον κύριο Βασιλόπουλο. Έτσι, η ρευματοειδείς αρθρίτιδα, τα 2/3 των αρρώστων και παραπάνω, το 70-80% είναι γυναίκες στην ηλικία των 50 με 60 ετών. Δηλαδή, ακριβώς στο πικ αυτό που κάνει και η αυτοάνωση υπατήτητα στις γυναίκες. Αντίστοιχο παράδειγμα διάγνωσης, δηλαδή αυτοάνωσης νοσήματος, άλλο εκτός την αυτοάνωση υπατήτητα, είναι αυτό το παιδί, 12 ετών, ο οποίο νοσηλεύτηκε πολλές φορές, το 4, το 9, το 10, σε παιδιατρικές κλινικές. Υπήρχαν αρθραλγίες αρθρίτιδα, υπήρχαν αντιπυρηνικά αντισώματα σε πολύ αυξημένο τίτλο, με αντι-DSDNA.
Δεν υπήρχε ενεργό αζημαούρον, οπότε με αυτά τα στοιχεία η διάγνωση αρχικά ήταν διάγνωση συστηματικού ερυθυματόδους λύκου και ξεκίνησε να παίρνει μεθύλπερδινιζολόνη. Οι τρασαμινάσεις ήταν αυξημένες και οι σφαιρίνες επίσης ήταν πάντοτε αυξημένες. Δεν είδαμε ποτέ έλεγχο IgG, δεν είδαμε ποτέ να είχε γίνει έλεγχος για αυτό αντισώματα, ούτε καν υιολογικός έλεγχος για υιογενείς υπατήτηδες. Ακολουθεί μετά από 5 χρόνια καινούργια νοσηλεία, πάλι όμως ως λύκος αντιμετωπίστηκε. Πάλι όμως υπήρχαν παθολογικές τιμές της τρασαμινάσης και στη γάμα-GT. Και επίσης άλλη μια νοσηλεία τον επόμενο χρόνο, πάλι σαν λύκος, πάλι υπήρχαν τα ίδια. Τρασαμινάσης, γάμα-GT και σφαιρίνες αυξημένες. Τελειώνει το παιδί, γίνεται η μετάβασή του στην ενήλικο, σε κλινικές ενηλίκων πλέον και πηγαίνει σε ρευματολογική κλινική, όπου συνεχίζουν τα ίδια. Εκεί προβληματίστηκαν οι γιατροί στο νοσοκομείο μας και ουσιαστικά ζητήσανε παραπομπή στο υπατολογικό ιατρείο για να εκτιμήσουμε την αύξηση των τρασαμινάσεων, μήπως είναι κάτι άλλο, λαμβάνοντας ήδη το παιδί 6 μιλιγκράμμ μεντρόλ ανά ημέρα. Οπότε έγινε υιολογικός έλεγχος, ήταν εμβολιασμένο, αλλά έγινε ο πλήρης έλεγχος και βλέπετε από τα αντισώματα είχαμε πολύ αυξημένο τίτλο αντιπυρηνικών αντισωμάτων, είχαμε ΣΜΑ θετικά, έναντι F ακτίνης αντισώματα, έναντι Α ακτινίνης. Και η βιοψία ύπατος πλέον είχε οδηγηθεί σε κύρωση. Ήταν πολλά τα χρόνια που έτρεχε το νόσημα ουσιαστικά και υποθεραπευόταν με την κορτιζόνη την οποία έπαιρνε. Και υπήρχε έντονη δραστηριότητα ακόμα. Η βιοψία λοιπόν ήταν συμβατή. Αυτό είναι το οποίο συμβαίνει, που είπαμε στην αρχή, ότι το 1 τρίτο των ενηλίκων και 1 δεύτερο των παιδιών, κατά τη διάγνωση, είναι ήδη κυρωτική. Αυτό δεν είναι θέμα του κλινικού φροντιστηρίου, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την έκβαση του νοσήματος και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Όταν βλέπουμε τέτοιους αρρώστους και είναι ήδη κυρωτικοί, μας πιάνει κρύος υδρότας, γιατί ξέρουμε ότι αυτοί ανταποκρίνονται λιγότερο, η έκβαση είναι χειρότερη από το να πάρουμε παρθένους που τους έχουμε χάσει πριν. Το κορίτσι αυτό ήταν ιδιαίτερα ανθεκτικό και αυτή τη στιγμή είναι σε πρωτόκολλο. Ευτυχώς πηγαίνει καλά με μπλοκάρισμα του B-receptor, δηλαδή του BLIS. Οπότε πηγαίνει καλά, αλλά βεβαίως την κύρωση δεν μπορούμε να την γυρίσουμε πίσω, όπως έρθει. Αυτά είναι τα στοιχεία από την Ελλάδα. Ποια είναι η πρώτη διάγνωση που παίρνουν οι ασθενείς? Ουσιαστικά είναι οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε. 20% παίρνουν εξ αρχής τη σωστή διάγνωση. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ομάδα ασθενών οι οποίοι διαγνώσκονται με άλλα νοσήματα, τα οποία μπορεί και να υπάρχουν, όπως είναι ας πούμε, οι χρόνιες υιογενείς υπατήτηδες. Και τότε έχουμε πρόβλημα ότι διαλάθη της προσοχής των γιατρών ότι μπορεί να συνεπάρχει αυτό άνοση υπατήτηδα. Πολλές φορές, στο 13%, θεωρούμε ότι η πρώτη διάγνωση είναι φαρμακευτική υπατήτηδα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ομάδα ασθενών που διαγνώσκεται ουσιαστικά με νοσήματα αυτοάνοσα, όπως ο λύκος, η ρευματοειδή, είναι όπως τα παραδείγματα που σας έδειξα. Και επίσης μια ομάδα η οποία κυκλοφορεί με τα συμπτώματα σαν διάγνωση, δηλαδή τρασαμινασεμία, ίκτερος, υπέρταση, σπλινομεγαλία, υποδιερεύνηση. Είναι συχνό λοιπόν να βλέπουμε συνύπαρξη αυτονόσου υπατήτηδας σε νοσήματα του συνδετικού ίσους, σε αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. 7% των ασθενών έχουν άλλα αυτοάνοσα ρευματικά. Αυτό που είπαμε ότι 15% έχει θυρεοειδήτηδα Χασιμότο και ίσως και μεγαλύτερο ποσοστό. Τουλάχιστον 1/3 των ασθενών έχουν ένα αυτοάνοσο νόσημα και πολλές φορές, στο 50% των περιπτώσεων, οι πρώτοι γιατροί που βλέπουν τους ασθενείς μας είναι ρευματολόγοι και ορθοπαιδικοί λόγω των αρθραλγιών που υπάρχουν. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξουμε. Είναι μια γυναίκα 41 ετών, η οποία έχει ιστορικό σκλήρυσης κατά πλάκας και στη διάρκεια εδώ και 15 χρόνια και τα τελευταία 3 χρόνια κάνει επεισόδια υπατήτηδας. Και θεωρείται ότι από τους γιατρούς που την αντιμετωπίζουν ότι είναι φαρμακευτική υπατοτοξικότητα σε οποιοδήποτε φάρμακο ουσιαστικά το οποίο παίρνει. Όλα τα επεισόδια αντιμετωπίζονται με κορτικοστεροειδή ως ντύλι. Αλλά ποτέ δεν έχει γίνει ποτέ έλεγχος για IgG και για αντισώματα. Και η εκτίμηση είναι να απευθυνθεί σε αλλεργιολόγο, η σύσταση που δόθηκε. Ο αλλεργιολόγος την έστειλε σε εμάς και η γυναίκα είναι τώρα σε ύφεση. Άρα, μάλλον πρόκειται για αυτοάνωση υπατήτηδα και όχι για φαρμακευτική. Αν ήταν φαρμακευτική υπατήτηδα, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και όταν υποψιαζόμαστε με βάση τις οδηγίες είναι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τον ασθενή με τη δόση των κορτικοστεροειδών 0,5 με 1 μιλιγκράμμ ένα χιλιόγραμμα βάρους σώματος και να δούμε αν οι ασθενείς μας θα ανταποκριθούν. Σε περίπτωση του που και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε ένα γρήγορο tapering, σε μια γρήγορη μείωση των κορτικοστεροειδών. Στη περίπτωση που ήταν φαρμακευτική υπατήτηδα, ο ασθενής δεν θα κάνει υποτροπή. Οπότε δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια.
Αν όμως ο ασθενής κάνει υποτροπή, θα πρέπει να σκεφτούμε, πλέον μιλάμε για αυτοάνωση υπατήτητα και θα πρέπει να λάβει την κατάλληλη αγωγή με βάση τις οδηγίες. Επίσης, σε περίπτωση στην οποία θεωρήσουμε ότι είναι φαρμακευτική υπατήτητα, δηλαδή ο ασθενής δεν κάνει υποτροπή μετά τη διακοπή των κορτικοστεροειδών, έχει μεγάλη σημασία να μην αφήσουμε τον ασθενή χωρίς παρακολούθηση. Θα πρέπει να μπει σε μια παρακολούθηση τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο για 3 χρόνια, γιατί μπορεί να μην ήταν φαρμακευτική υπατήτητα και να τη χάσαμε εκείνη τη στιγμή και να έγινε ύφεση του νοσήματος και να έχουμε ξανά επεισόδια τρανσαμινασεμίας. Ή μπορεί η ίδια η φαρμακευτική υπατήτητα να έπαιξε τον ρόλο του ερεθιστικού παράγοντα και να οδηγήσει στην φανέρωση, στην εκδήλωση συνέχεια αυτοανώσου υπατήτητας. Επίσης, εδώ είναι μια γυναίκα πάλι με συγκλίνηση κατά πλάκας. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα πάλι που θέλουμε να θίξουμε, με οξία εκτηρητική υπατήτητα. Ένα έτος πριν, οι ασθενείς λαμβάνοντας όσους κορτικοστεροειδών για το νευρολογικό της νόσημα, κάνει συνέχεια στην μείωση, μετά τις όσεις κάνει επεισόδιο οξείας υπατήτητας με ίκτερο, με θετικά αντισώματα και αύξηση της IgG. Η βιοψία ύπατος ήταν συμβατή. Παρ' όλα αυτά δεν δόθηκε θεραπεία στην ασθενή. Θεωρήθηκε ότι υπήρχε ύφεση χωρίς καμία παρέμβαση. Θεωρήθηκε ότι είχε ύφεση γιατί είχε φυσιολογικές τρανσαμινάσεις. Ξαναλέω, οι αυτόματες υφέσεις είναι πολύ συχνές, ιδιαίτερα στις οξείες περιπτώσεις. Ακολουθεί ξανά όσο για το νόσημα, ξανακάνει εκτερική υπατήτητα, τότε παραπέμπεται σε εμάς, ο έλεγχος δείχνει και άλλα αντισώματα, ξανά αύξηση IgG, οπότε εμείς συστήσαμε άμεση έναρξη αγωγής με ανοσοκαταστολή και ουσιαστικά αυτό το οποίο ήταν αυτοάνωση υπατήτητα, το οποίο το βλέπουμε συχνά σε νευρολογικούς ασθενείς, κυρίως ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, που παίρνουν νόσεις που γίνεται από κατάσταση του νοσοποιητικού συστήματος και οδηγούν στη φανέρωση ουσιαστικά της αυτοανώσης υπατήτητας. Χθες παρουσιάστηκε μια σειρά με 13 ασθενείς από την κυρία Ριγοπούλου, όπου πλέον έχουμε γνωρίσει αυτοάνωση υπατήτητας σε ασθενείς μετά από αυτή την αποκατάσταση του νοσοποιητικού συστήματος σε συνεργασία με την νευρολογική κλινική. Άρα θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη, εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, μετά από υγιεινής λοιμώξεις μπορεί να έχει δράσει σαν ερεθιστικός παράγοντας, μετά από υπατική μεταμόσχευση να έχουμε την de novo ανάπτυξη αυτοανώσης υπατήτητας, μετά από χορήγηση φαρμάκων, αλλά και επίσης κατά την εγκυμοσύνη ή τη λοχεία. Τι γνωρίζουμε, ότι στην κύηση η κύηση δρά σαν ανοσοκαταστολή. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν υφέσεις κατά τη διάρκεια, και εδώ βλέπετε παραδείγματα ασθενών που έχουν δημοσιευτεί σε ξένη βιβλιογραφία, όπου βλέπετε ότι όταν υπάρχει εγκυμοσύνη, πέφτουν οι τρανσαμινάσεις. Και αυτό το είδαμε εμείς επίσης σε μια γυναίκα 25 ετών, η οποία ήταν στο νοσοκομείο την 6η μέρα μετά από κεσαρική τομή. Η ασθενή δεν είχε προβλήματα με την κύηση, ήταν καλά, εκτός από μια αδυναμία το τελευταίο χρονικό διάστημα που αποδόθηκε στην κύηση και τον τοκετό. Υπήρχε σαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και θυροειδίδα Χασιμότο στο ιστορικό της. Υπήρχε μια αύξηση τρανσαμινασών, η οποία είχε αποδοθεί σε NAFLD. Ο έλεγχος πρώτης κεσαρικής ήταν φυσιολογικός, αλλά την 5η μέρα βλέπετε ότι κάνει επεισόδιο υπατήτηδας με ίκτερο, με χολερυθρίνη και ο έλεγχος ουρολογικός ήταν αρνητικός, η IgG ήταν αυξημένη στο 1830. Άρα αμέσως κάναμε ανοσολογικό έλεγχο, έδειξε την παρουσία LKM αντισωμάτων, άρα ήταν αυτοάνωση υπατήτητα τύπου 2 με συμβατή βιοψία ύπατος. Και τελικά τέθηκε η διάγνωση, όπως είπαμε, της αυτοάνωσης υπατήτητας και ξεκίνησε άμεσα αγωγή. Περνάμε στο τρίτο μέρος, είναι για να συζητήσουμε κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τις εναλλακτικές μορφές αυτοανώσου υπατήτηδας, όταν συνυπάρχει με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγκίτιδα ή πρωτοπαθή χολική χολαγκίτιδα. Θυμίζω ότι ο ορισμός επικαλυπτόμενες μορφές, τα overlap, έχει πλέον καταργηθεί, γιατί δημιουργεί προβλήματα στους γιατρούς και θεωρείται πλέον πιο έγκυρο να χρησιμοποιούμε τον όρο εναλλακτικές μορφές, γιατί συνήθως αυτό το οποίο υπερέχει πάντοτε είναι η αυτοάνωση υπατήτηδα. Ξεκινάμε μια ερώτηση. Σε ποιους ασθενείς με αυτοάνωση υπατήτητα θα πρέπει να διενεργείται MRCP? Σε όλα τα παιδιά θα πρέπει να κάνουμε MRCP baseline, μόλις έρχονται δηλαδή και έχουν αυτοάνωση υπατήτητα. Σε όλους τους ασθενείς ανεξάρτητα από ηλικία και χολοστατικά ένζημα. Στα παιδιά ανεξάρτητα από τα χολοστατικά ένζημα και στους ενήλικες όταν έχουν χολόσταση και μόνο. Ή σε κανέναν από τους ασθενείς δεν πρέπει να κάνουμε MRCP?
Αυτό λένε οι οδηγίες. Θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα ύπαρξης χολοστατικών ενζήμων. Βλέπετε ότι το 50% των παιδιών με αυτοάνωση παντίδα έχουν σκληρυδική χολαγκίτιδα κατά τη στιγμή της διάγνωσης. Είναι αυτό το οποίο έχει ονομαστεί ως αυτοάνωση σκληρυδική χολαγκίτιδα από τη Μίλη Βεργκάνη. Και όλα τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν στο baseline. Στους ενήλικες δεν ισχύει αυτό. Θα πρέπει να κάνουν μόνο όταν έχουμε συμβατά εργαστηριακά, δηλαδή όταν υπάρχουν αύξηση των χολοστατικών ενζήμων. Ας πούμε, εδώ είναι ένας άντρας 21 ετών, προεξαετίας, όντας παιδί δηλαδή, κάτω από την ηλικία των 18 ετών, είχε ένα επεισόδιο οξείας EBV λίμωξη όπως είχε χαρακτηριστεί τότε. Ωστόσο, έκτοτε υπήρχαν αύξησεις των τρασαμινασών, 8 με 12 φορές πάνω από τα ανώτερα φυσιολογικά όρια από τριετίας. Και βλέπετε ότι επίσης υπήρχε αύξηση των χολοστατικών ενζήμων που προσθέθηκε στη συνέχεια στη διάρκεια της παρακολούθησης στον εργαστηριακό έλεγχο. Πολλαπλή ανοσολογική έλεγχη ήταν αρνητική. Όταν παραπέφθηκε και τον αναλάβαμε εμείς στην ενήλικο ζωή, βλέπετε ότι διαγνώσαμε θηροειδίδα Χασιμότο. Υπήρχαν πιάνη καθετικά, τα οποία μπορεί να υπάρχουν στη σκληρυντική χολαγκίδα αλλά και στην αυτοάνωση παντίδα. Η MRCP ήταν συμβατή με πρωτοπαθή σκληρυντική. Υπήρχαν αλλοιώσεις πρωτοπαθούς σκληρυντική χολαγκίτιδα. Η βιοψία ύπατος όμως δεν έδειξε μόνο χολοστατικές βλάβες, υποδηλωτικές πίεση, έδειξε ότι υπήρχε επίσης έντονη περιπηλαία και λοβιακή υπατήτηδα με σημαντική ίνωση. Άρα, η διάγνωση εδώ ήταν η επικαλυπτόμενη μορφή, αυτοάνωση παντίδα με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγκίτιδα και επίσης υπήρχε και θηροειδίδα Χασιμότο. Δηλαδή αυτή η περίπτωση δείχνει ότι στην αρχή ο άρρωστος είχε EBV virus, το οποίο έδρασε ως triggering factor, έκανε αυτοάνωση παντίδα την οποία έχασαν οι συνάδελφοι στο Νότο και στην πορεία έγινε αυτό που έχει περιγράψει η Τζορτζίνα Ιβεργκάνη, δηλαδή κάθισε και το χολοστατικό. Εντάξει. Να ξέρετε ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολες στη θεραπεία, γι' αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και να δρούμε έγκαιρα πριν. Αυτό λένε οι οδηγίες. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να γίνεται MRCP. Στους ενήλικες μόνο αν υπάρχουν αυξήσεις των χολοστατικών ενζήμων. Η συνύπαρξη χολοστατικού νοσήματος μαζί με αυτοάνωση είναι σπάνιο. Μπορεί όμως να παρακολουθείτε, να εντοπιστεί, να υπάρξει, είτε στη διάγνωση είτε στο follow-up, και θα πρέπει να κάνουμε τα κατάλληλα τεστ όταν υπάρχουν ενδείξεις χολόστασης. Η επόμενη ερώτηση αφορά τα αντιμυτοχονδριακά αντισώματα στην αυτοάνωση παντίδα. Τι νομίζετε, τι πιστεύετε για αυτά, ότι είναι ιδιαίτερα σπάνια να υπάρχουν? Συνήθως πρόκειται για επιφαινόμενο χωρίς κλινική σημασία όταν υπάρχουν. Η παρουσία τους υποδηλώνει πάντοτε την παρουσία εναλλακτικής μορφής, δηλαδή αυτοάνωση παντίδα μαζί με PBC. Όταν υπάρχουν, θα πρέπει ο ασθενής να πάρει πάντοτε ορσοφάλκ. Το Β, λέει η Μαρία εδώ. Για να δούμε. Το σωστό είναι το Β, συνήθως είναι επιφαινόμενο και δεν έχει καμία κλινική σημασία. Μην βαφτίζετε τους αρρώστους που έχουν αντιμυτοχονδριακά σε εργαστήρια αμφιβόλου ποιότητας, αλλά και σε καλά εργαστήρια ότι έχουν αυτοάνωση παντίδα PBC variant. Και όπως θα δείξει ο κύριος Γατζέλης και παρακάτω το ανάποδο. Εδώ είναι μια γυναίκα 61 ετών με αύξηση τρασαμινασών επί 16 των υπατικών ενζήμων, κυρίως είναι η γάμα GT και αλκαλική, επί 16 έτη. Μέχρι το 2006 δεν είχε γίνει καμία αντιμετώπιση παρά τον κλεισμό, εκτός από στατίνες και ΤΑΦ4 για υπερχοληστερολεμία και Χασιμότο. Το 2006 κάνει βιοψία, η οποία είχε ταπικές αλλοιώσεις PBC, στάδιο 1-2. Χορηγήθηκε ουρσοφάλκ, το οποίο όμως δεν ανταποκρίθηκε ασθενής, και μετά από 10 χρόνια κάνει 2 επεισόδια κερσοραγιών, με υπερσπληνητές επίσης εκδηλώσεις, γίνεται απολύνωση κυρσών. Γίνεται τον 1 του 2016 ξανά νοσολογικός έλεγχος που δείχνει ότι υπήρχαν αντιπυρηνικά αντισώματα. Και λόγω της αύξησης IgG και μια αύξηση των τρασαμινασών κάτω από 2 επί, θεωρήθηκε ότι ήταν επικαλυπτόμενη μορφή. Οπότε η ασθενής έλαβε. Χωρίς βιοψία. Οπότε η ασθενής έλαβε πρεδνιζολόνη. Αυτό είχε αποτέλεσμα, όντας στηρωτική με PBC, η ασθενής να την επιδεινώσει, να κάνει οστεοπεριωτικά κατάγματα και επιπλέον να κάνει και επιδείνωση του βασικού νοσήματος με αύξηση της χολερυθρίνης. Τι πιστεύετε ότι ήταν η διάγνωση, αυτοάνωση παντίδα, PBC, variant μορφή επικαλυπτόμενη, μορφή αυτοανώσου με PBC ή πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγκίτιδα? Τι λέτε? Το Β, λένε εδώ. Η σωστή απάντηση είναι το Β, μόνο PBC. Σε εμάς εκτιμήθηκε το 2016, αφού είχαν γίνει όλα αυτά. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να διακόψουμε την πρεδνιζολόνη, να βάλουμε μπεζαλίπ, να βάλουμε φιμπράτη, γιατί οι ασθενείς
Ήταν ήδη εδώ και 10 χρόνια χωρίς ανταπόκριση στο Ουρσοφάλκ. Άρα το μοναδικό που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να δοκιμάσουμε αν θα ανταποκριθεί, να μπει προπανολόλη για τους χρυσούς, διφοσφωνικά για την οστεοπόρωση και ουσιαστικά να ξεκινήσει προμεταμοσχευτικός έλεγχος, γιατί είχε συμβεί ήδη ρήξη της αντιρρόπησης. Τα αντιπυρηνικά αντισώματα που είχε η ασθενής, όταν ελέγχθησαν στο εργαστήριό μας, ήταν τα αντισώματα τα οποία είναι ειδικά για την, για την BBC. Ήταν δηλαδή αντισώματα είναι GP210 και SP100 με ELISA, τα οποία τα βλέπουμε στους ασθενείς και αυτά έχουν συσχετιστεί με προχωρημένη νόσο και χειρότερη πρόγνωση. Με ELISA και ανοσοφθορισμό. Και ανοσοφθορισμό, όπως βλέπετε εδώ. MND. Αυτά λοιπόν τα αντιπυρηνικά είναι ειδικά της BBC. Και αν χρησιμοποιείτε αντιορούς υποτάξεων IgG, δηλαδή IgG 1, 2, 3, 4, θα δείτε ότι το έχουν το 80% των αρρώστων. Δεν έχουν όλοι αυτοί αυτοάνωση υπατήτητα BBC variant που τους βαφτίζεται όλοι και νομίζουν κάποιοι μάλιστα συνάδελφοι μου λένε έχει αυξηθεί το overlap κτλ. Είναι τεράστιο λάθος, οδηγεί τους αρρώστους στην καταστροφή γιατί μπαίνουν κορτικοστεροειδή τα οποία δεν πρέπει να μπουν σε αυτούς όπως αυτή τη γυναίκα η οποία ήρθε σε εμάς με πι και τώρα προσπαθούμε με τον κύριο Χολόγκητα να την εντάξουμε αν προλάβουμε να μεταμοσχευθεί. Είναι πολύ βαριά η άρρωστη διότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και έχουν μπει και κορτικοστεροειδή σε τεράστιες δόσεις. Γιατί οι συνάδελφοί μας, επειδή είχε αντιπυρηνικά που δίνει το X εργαστήριο με ELISA ή με οτιδήποτε, θεωρήθηκε ότι υπάρχει και αυτοάνωση υπατήτητα στοιχείο. Εντάξει, αυτό πρέπει να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Είναι εξαιρετικά σπάνια. Κάποιος που έχει 100 περιπτώσεις αυτοανώσεων νοσημάτων του ύπατος δεν μπορεί να έχει πάνω από 2 overlap με την παλιά ονομασία για να το καταλάβουμε. Δεν μπορεί, ξαναλέω, να έχει πάνω από 2 έως 3 περιπτώσεις των variants. Εντάξει, αυτό θέλω να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα, μια γυναίκα ελληνοαυστραλιανής καταγωγής, η οποία μπήκε στη χειρουργική κλινική λόγω εκτερικής παθήτητας, χωρίς όμως πόνο. Χολοστατικά είναι φυσιολογικά, υπέρηχος έδειξε χολολιθίαση. Βλέπετε ότι υπήρχαν αντισώματα θετικά, αλλά επίσης πολύ υψηλός τίτλος αντιμυτοχονδριακών αντισωμάτων. Η βιοψία ύπατος έδειξε λοβιακή υπατήτητα, περιπηλαία, εμπεριπόληση, χωρίς όμως αλλοιώσεις από τα χοληφόρα, χωρίς χρόνιες βλάβες από τα χοληφόρα. Ποια είναι εδώ η διάγνωση? Έχουμε το ανάποδο τώρα. Τι πιστεύετε ότι έχει? Εδώ έχουμε μία που έχει υπατήτητα, βιοχημικά, βιοπτικά. Δεν έχουμε χολόσταση στη βιοψία. Έχει όμως αντιμυτοχονδριακά. Τι λέτε? Το α. Οξία λοιπόν σοβαρή αυτοάνωση υπατήτητα. Μάλιστα. Σωστά. Και πάντοτε θα πρέπει να έχουμε στο νου μας να γνωρίζουμε ότι τα αντιμυτοχονδριακά είναι ένα επιφαινόμενο. Φαίνεται ότι ο επιπολασμός τους φτάνει ακόμα και στο 35% ανάλογα με τη μέθοδο και τον πληθυσμό που εξετάζεται. Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες με μικρές ασυρές ασθενών που έχουν μπει σε πολύ μακροχρόνιες παρακολουθήσεις. Ακόμα και 27 χρόνια υπάρχει μια δημοσίευση όπου ασθενείς με αντιμυτοχονδριακά δεν ανέπτυξαν αλλοιώσεις σε βιοψίες ύπατος που μοιάζουν με PBC. Και εμείς έχουμε ασθενή η οποία πλέον παρακολουθείται πάνω από 30 χρόνια με πολύ υψηλό τίτλο αντιμυτοχονδριακών αντισωμάτων, αλλά δεν έχει κανένα στοιχείο για PBC, είναι μόνο αυτοάνωση υπατήτητα. Και εδώ είναι τα ελληνικά στοιχεία, τα οποία βλέπετε ότι περίπου 20%, 15 με 20%, ανάλογα με τη μέθοδο, έχουν αντιμυτοχονδριακά αντισώματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει PBC, είναι μόνο αυτοάνωση υπατήτητα. Και επίσης, έχουμε αναλάβει από τη Διεθνή Ομάδα αυτοανώσεις υπατήτητας, μελέτης αυτοανώσεις υπατήτητας, να δούμε πλέον αυτό το φαινόμενο σε μια πολυκεντρική μελέτη από όλο τον κόσμο. Τρέχει αυτή τη στιγμή για να δούμε τη σημασία της παρουσίας των αντιμυτοχονδριακών αντισωμάτων. Άρα, αυτό το έχουμε πει ξανά, ότι είναι σπάνια και θα πρέπει η κλινική διάγνωση των επικαλυπτόμενων μορφών να γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις. Συνήθως είναι προβληματική όμως, καθώς δεν υπάρχουν διεθνή αποδεκτά κριτήρια διάγνωσης. Προχωρούμε στο τέταρτο. Μισό λεπτό. Αν υπάρχουν τώρα ερωτήσεις, θα τρέξουμε λίγο παραπάνω. Αν υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια αυτή τη στιγμή πριν προχωρήσουμε στα αυτοαντισώματα. Δεν τους έχουμε ξυπνήσει ακόμα μάλιστα. Προχωράμε στα αυτοαντισώματα. Τα αυτοαντισώματα γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά οδηγούν στην διάκριση της αυτοανώσης υπατήτητας σε τύπου 1 και τύπου 2. Με άνασμα και SLA στην αυτοάνωση παιδεία τύπου 1. Στην αυτοάνωση παιδεία τύπου 2 έχουμε τα LKM και τα ILC. Οπότε έχουμε μια ερώτηση: τι δεν ισχύει σχετικά με τον προσδιορισμό των αντισωμάτων, τι δεν ισχύει? Αν γίνουν με τα διεθνή αποδεκτά κριτήρια, όταν γίνουν όπως πρέπει δηλαδή, το 50% των ασθενών θα έχουν αντισώματα.
Ο έμεσος αναφθορισμός είναι ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται ως screening και αποτελεί τη δοκιμασία εκλογής για την ανείχνευση ANA, AMA, SMILE και MLC1 σε φρέσκες τομές κατεψυγμένες ύπατος νεφρών στο μάχο αρουραίου. Το γάμα είναι η ELISA, η Western Blot είναι η δοκιμασία εκλογής για ανείχνευση SLALP. Οι μέθοδοι και οι τιμές των cut-off πρέπει να αναφέρονται από τα εργαστήρια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε διαδοχικές μετρήσεις σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με αυτοάνωση σπατίτιδα. Τι δεν ισχύει. Το α λέμε εδώ. Σωστά, το α δεν είναι μόνο το 50%. Αν γίνουν όπως πρέπει τα αντισώματα άγχος, το περιμένουμε στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών. Ας δούμε μερικές εικόνες από τα αντισώματα. Εδώ βλέπετε τα αντιπυρηνικά αντισώματα σε αρουραίους, σε νεφρό και σε ύπαρ, σε φρέσκες κατασυγμένες τομές, σε in-house μέθοδο που γίνεται στο εργαστήριό μας. Και εδώ βλέπετε επίσης τα αντιπυρηνικά σε HEP2. Πολλά εργαστήρια δίνουν αυτό το, χρησιμοποιούν σαν υπόστρωμα τα HEP2 που είναι λαρυγγικό καρκίνο. Η ELISA. Η ELISA, το οποίο όμως δεν είναι αποδεκτό με τις οδηγίες. Αυτό εφαρμόζεται στους ρευματολογικούς ασθενείς όταν θέλουμε να δούμε το pattern ουσιαστικά του ανοσοφθορισμού, γιατί αυτό επιτρέπεται από το μεγάλο πυρήνα από τα κύτταρα λαρυγγικού καρκινώματος που είναι το υπόστρωμα. Αυτό όμως οδηγεί πολλές φορές. Δεν έχει βρεθεί ότι το είδος του ανοσοφθορισμού παίζει ρόλο στην κλινική έκφραση της νόσου. Εδώ είναι τα ΣΜΑ αντισώματα, πάλι επίσης σε υπόστρωμα νεφρού και στομάχου. Βλέπετε έναντι των ινιδίων της ακτίνης στο στόμαχο, 60-80%. Και πολύ σημαντικός δείχτης που τον ξεχνάμε ή δεν μπορούμε να τον προσδιορίσουμε είναι το IDSLA. Στο 20-30% των ασθενών θεωρείται πολύ ευαίσθητος και ειδικός δείχτης. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί με έμεσο νοσοφθορισμό. Θέλουμε άλλες μεθόδους, όπως είναι η ELISA και το Western Blot. Έχει βρεθεί ότι είναι ένας δείκτης εξέλιξης, πρόγνωσης της νόσου και μη ανταπόκριση. Ωστόσο, μελέτες από εμάς δεν έχουμε δείξει αυτό. Εδώ είναι τα αντισώματα LKM1 και 3, επίσης υπόστρωμα νεφρού. Βλέπετε τους φθορισμούς που δίνουν. Επίσης, έχουμε τα αντισώματα LC1 στην αυτοάνωση σπατίδα τύπου 2, τα οποία έχουν ένα πρόβλημα ότι πολλές φορές πάνω από το 50% συνυπάρχουν με τα anti-LKM τύπου 1 αντισώματα. Αυτό γιατί είναι πρόβλημα διαγνωστικό, γιατί όταν χρησιμοποιούμε έμεσο νοσοφθορισμό και ο ασθενής έχει μόνο LC1, είναι εύκολο να το δούμε γιατί υπάρχει ένα pattern φθορισμού στα υπατικά κύτταρα εκτός γύρω από τις κεντρικές φλέβες. Αυτό είναι εύκολο να το δούμε αν είναι μόνο τα LC1. Όμως, αν πάνω από το 50% των περιπτώσεων συνυπάρχουν και τα LKM, κυριαρχεί ο φθορισμός ο οποίος δίνεται από τα υπατικά κύτταρα μέσω των LKM αντισωμάτων. Οπότε δεν μπορούμε να το δούμε και πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλες μεθόδους για να τα προσδιορίσουμε. Τώρα, μια ερώτηση για τους τίτλους. Ποιοι τίτλοι θεωρούνται ότι είναι υποστηρικτικοί για τη διάγνωση της αυτοανώσης υπατήτιδας? Φαντάζομαι ότι όλοι παίρνετε απαντήσεις από εργαστήρια. Είναι να τρελαίνεσαι με τις απαντήσεις που παίρνονται και τα cut-off που δίνονται. Ό,τι θέλει βάζει ο καθένας. Τι πιστεύετε? Εσείς τι λέτε? Το α, μάλιστα. Το α, οι τίτλοι που είναι με βάση τις οδηγίες είναι ιδιαίτερα χαμηλοί. Για τους ενήλικες είναι 1:40 για όλα τα αντισώματα. Για τα παιδιά είναι 1:20 για τα αντιπυρηνικά και τα ΣΜΑ. Και 1:10 είναι για τα anti-LKM1. Αυτό βλέπετε και από αυτό το consensus, αλλά και από τις οδηγίες επίσης υπάρχει, ότι η μέθοδος εκλογής θα πρέπει να είναι ο έμεσος ανοσοφθορισμός σε φρέσκες τομές, με ύπαρ, νεφρό και στόμαχο. Ωστόσο, πολλές φορές υπάρχουν τα εμπορικά kit, τα οποία οδηγούν σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, και αυτό για τους τίτλους σας είπα ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Άρα, στην πλειονότητα των ασθενών, όταν εκτελούνται με βάση τις διεθνώς αποδεκτές οδηγίες, θα ανιχνεύσουμε αντισώματα. Βλέπετε ότι στην αυτοάνωση πεδίδα τύπου 1 είναι και τα SLA αντισώματα, και στην αυτοάνωση πεδίδα τύπου 2 είναι τα LKM και τα LCA1. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν κάνει και μια υποτάξη στην οποία δεν συμφωνούμε. Είναι η αυτοάνωση πεδίδα τύπου 3 με την παρουσία SLA-LP αντισώματων. Αυτό με βάση και τις ελληνικές οδηγίες είναι στην τύπου 1. Αυτό το έχουμε πει ότι είναι σε φρέσκες τομές. Άρα, όταν υπάρχει ολοαρνητική αυτοάνωση υπατήτιδα, θα πρέπει να δούμε αν όντως υπάρχει στα αλήθεια. Συνήθως τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι είναι χαμηλοί τίτλοι αντισωμάτων, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ανιχνευθούν από το εργαστήριο ή υπήρχαν, αλλά δεν δόθηκαν ως θετικοί. Ή δεν έχει γίνει έλεγχος για άλλα αντισώματα, τα οποία δεν είναι τα τυπικά ANA-SMA και LKM, είναι SLA, LC, τα οποία δεν γίνονται σε όλα τα εργαστήρια. Πάντα θα πρέπει να αναλογιστούμε αυτό όταν παίρνουμε μια αρνητική εξέταση, πού έγινε η εξέταση, με ποιες μεθόδους, πόσες φορές. Και όπως βλέπετε, ο διαγνωστικός αλγόριθμος δεν είναι απλός, και όταν φτάσουμε να έχουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα και ενώ παραμένει η υποψία, θα πρέπει να δούμε πού απευθυνθήκαμε. Θα πρέπει να απευθυνθούμε, αν δεν το κάναμε εξ αρχής, σε εξειδικευμένο εργαστήριο που κάνει ειδικές μεθόδους και έλεγχο και άλλων αντισωμάτων.
Αυτό δυστυχώς δεν ισχύει στην Ελλάδα. Μόνο το 10% των νοσοκομειακών εργαστηρίων στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, κάνουν το SLALP. Κάτω από 5 με 10% κάνουν τα LC1. Και κάτω από το 1 τρίτο των γιατρών γνωρίζουν τη σημασία όλων αυτών των αντισωμάτων και των ορίων θετικότητας. Περνάμε στη σημασία της βιοψίας σύμπατος. Με μια ερώτηση, έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει ένα επεισόδιο οξείας εκτερικής υπατήτιδας. Η βιοψία ύπατος στην αυτοάνωση υπατήτιδα, αυτό που θεωρείται ότι είναι σημαντή, είναι όταν υπάρχει περιπόληση, πηλαία-περιπηλαία υπατήτιδα και σχηματισμός ροζετών. Εδώ δεν βλέπουμε τέτοια θέματα. Βλέπουμε σε έναν ασθενή που έχει οξεία λοβιακή. Λοβιακή δηλαδή υπατήτιδα. Έχουμε αποκλείσει την περίπτωση αυτοάνωση υπατήτιδα σε αυτόν τον ασθενή. Σε οξεία. Όχι, μάλιστα. Το σωστό είναι όχι, όντως. Σωστό είναι όχι, αλλά τι μας έρχεται εμάς δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πολλές φορές έχουμε αυτό το θέμα και πολλές φορές, επειδή ομοιάζει η κλινική εικόνα της κεντρολοβιακής υπατήτητας με τη φαρμακευτική, αποδίδεται εύκολα από τους γιατρούς ότι πρόκειται για ένα επεισόδιο φαρμακευτικής υπατήτητας. Και χωρίς να έχει πάρει φάρμακο. Ένα άλλο θέμα με τις βιοψίες που θέλω να δείξω είναι αυτή η ασθενή, 17 ετών, με τρασαμινάσες όχι πολύ αυξημένες, 48-52. Ο έλεγχος είναι αρνητικός, ο οποίος γίνεται, άρα τι θα συστήσετε στην ασθενή. Παρακολούθηση τρασαμινασών, προσδιορισμός IgG και αυτοαντισωμάτων, παρακολούθηση ελευθής και fibrous cananitis ή βιοψία ύπατος αν IgG και αντισώματα είναι ενδεικτικά. Ναι. Τι λέτε. Δέλτα λένε. Δέλτα, σωστά. Θα πρέπει να δούμε IgG και αντισώματα, να κάνουμε τον αλγόριθμο. Όντως αυτό έγινε. SLA θετικά αντισώματα, IgG και που σημαίνει ότι αυξημένη, που σημαίνει αυτοάνωση παντίδα τύπου 1. Και η βιοψία, παρόλο που η τρασαμινάση ήταν 48-52, έδειξε έντονη βιοχημική δραστηριότητα, έντονη ιστολογική δραστηριότητα. Είπαμε, η ιστολογική δραστηριότητα καθυστερεί σε σχέση με τη βιοχημική κατά 6 με 8 μήνες. Άρα δεν μας ενδιαφέρουν οι τρασαμινάσεις. Άρα η βιοψία είναι προαπαιτούμενο για τη διάγνωση. Θα πρέπει να γίνεται πάντοτε πρώτη έναρξη, αν δεν υπάρχουν ενδείξεις. Βοηθά στο να αποκλείσουμε και άλλα αίτια, όπως είναι η NAS και στις θεραπευτικές αποφάσεις. Τα υποδελτικά ευρήματα σας τα είπα. Τα ιστολογικά ευρήματα, αυτό που δείξαμε στο παράδειγμα, δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τη βιοχημική δραστηριότητα. Και το πρώτο παράδειγμα, το να έχεις οξεία λοβιακή υπατήτητα, δεν σου έχει αποκλείσει την αυτοάνωση υπατήτητα. Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα ενός πρώην βουλευτή, 65 ετών, ο οποίος νοσηλεύτηκε σε εμάς με πυρετό εδώ και 2 εβδομάδες. Ήταν τελικά λεϊσμανίας η αιτία του πυρετού, όπως αποδείχθηκε με PCR και το επιδημιολογικό ιστορικό. Ωστόσο, παρόλο που ο ασθενής θεραπεύτηκε παίρνοντας αμφωτερικίνη και υποχώρησε ο πυρετός, παρέμεινε τρασαμινασεμία, υπερσφαιρινεμία, υπολευκομετινεμία, παράταση του INR. Πηγαίνοντας στο ιστορικό, υπήρχε διάγνωση NAS από το 1994 με βιοψία, λόγω αυξημένων τρασαμινασών τότε. Αλλά όταν... Ο άρρωστος είχε διαβήτη, άρα κάνουμε βιοψία, βλέπουμε στεατοϊπατήτητα, βαφτίζεται NAS. Βέβαια, βλέποντας τη βιοψία, εμείς, σαν δεύτερη γνώμη, σαν συμβουλευτική, δεν είδαμε σημαντική στεάτωση, είδαμε αλλοιώσεις. Όπου υπήρχε έντονη φλεγμονή στα πυλαία, στα πλασματοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και λίγα ιωσινόφυλλα. Άρα, τι έπρεπε να κάνουμε, να δούμε αντισώματα που δεν είχαν γίνει σε εξειδικευμένα εργαστήρια μέχρι στιγμή, ήταν SLA θετικά. Άρα, ήταν η διάγνωση τη αυτοανώση παντίδα τύπου 1 και τα αντι-SLA βλέπετε ότι ανιχνεύτηκαν στο 35% των υπάρχουν δημοσιεύσει όπου φαίνεται σε κρυψηγενεί περιπτώσει όπω έχουν βαφτιστεί οι NAS με οξία υπατήτητα, να υπάρχουν τελικά στο 35% αντι-SLA και να είναι τελικά αυτοάνωση υπατήτητα. Και ο άρρωστος είχε οδηγηθεί στην κύρωση, γιατί είχε 20 χρόνια βαφτισμένος NAS, ενώ ήταν SLALP θετική αυτοάνωση υπατήτητα. Απλώς είχε και διαβήτη και είχε και λίπος στο σηκώτη. Άρα βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποιος νόμος ο οποίος μπορεί να μας πει εξ ορισμού και να θεωρηθεί ότι η NAS ουσιαστικά είναι συσσαγωγικά ένα προστατευτικό νόσημο, ότι δεν έχει κάτι άλλο. Θα πρέπει να ακολουθείτε πάντοτε η ίδια διαγνωστική, ο διαγνωστικός αλγόριθμος σε όλους τους ανώσους και πάντοτε θα πρέπει να υπάρχει σκέψη της αυτοανώσου υπατήτητας. Και αυτό επίσης είναι ένα πρωτόκολλο από τη διεθνή ομάδα που έχουν αναλάβει ουσιαστικά να δούμε τα θέματα αυτά της συνύπαρξης αυτοανώσου υπατήτηδας με NAFLD NAS, αν τελικά είναι ένα bystander ή φαινόμενο. Θα τελειώσουμε με το ρόλο των διαγνωστικών κριτηρίων. Πού βασίζεται η διάγνωση της αυτοανώσου υπατήτηδας, να έχουμε ψηλά αντισώματα και συμβατές ή τυπικές ιστολογικές αλλοιώσεις, να έχουμε αποκλείσει την χρόνια ισογενής υπατήτηδας. Να έχουμε άλλα αυτοάνωση νοσήματα και να έχουμε τυπική ιστολογική εικόνα, να έχουμε υπεργαμασφαιρινεμία, να έχουμε αποκλείσει ιογενείς υπατήτηδες, να έχουμε β και σ, να έχουμε αυτοαντισώματα και τυπικές ιστολογικές βλάβες ή στην νεαρή ηλικία του ασθενούς με αντι-LTM θετικά και υπεργαμασφαιρινεμία. Ποιο είναι το σωστό?
Το γάμα, αυτό είναι το σωστό. Αυτό περιλαμβάνει ουσιαστικά όλα τα, βλέπετε, τα κριτήρια, το απλοποιημένο σκορ, τα αντισώματα, την IgG, τα ιστολογικά ευρήματα και την απουσία Β και Σ υπατήτηδας. Μαζεύοντας πόντους από αυτό, μπορεί να φτάσουμε σε ένα σκορ μεγαλύτερο ή ίσο του 6, το οποίο μας λέει ότι αν έχουμε οι ασθενείς μας πιθανή ή ακόμα και σίγουρη, βέβαια, αυτοάνωση υπατήτηδα. Άρα, βλέπετε στους ασθενείς με χρόνια υπατήτηδα, όσο και ιδίως σε διευκρίνειες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι πρόκειται για αυτοάνωση νοσήματα, εκτός αν αποδεικνύεται κάτι διαφορετικό. Δείτε όμως πώς μπορούν να συμβούν λάθη ακολουθώντας μόνο τα κριτήρια και δεν μαζεύουμε όλα τα στοιχεία από τους ασθενείς. Εδώ είναι μια γυναίκα 25 ετών με τρασαμινάσες, το τελευταίο εξάμηνο. Είχε γίνει έλεγχος, ο οποίος είχε αποκλείσει όλα τα νοσήματα. Έγινε νοσολογικός έλεγχος που ήταν συμβατός και τελικά είχαμε βέβαιη αυτοάνωση υπατήτηδα, πιθανή αυτοάνωση υπατήτηδα μαζί με βιοψία ύπατος και αντισώματα. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι αυτοάνωση υπατήτηδα και ξεκινήσαμε να τη θεραπεύουμε έτσι. Ωστόσο, τρεις μήνες μετά τη θεραπεία, η ασθενής δεν ανταποκρίθηκε. Τι έπρεπε να κάνουμε? Να διακόψουμε την αναγωγή και να αναθεωρήσουμε τη διάγνωση? Να συζητήσουμε μαζί της να δούμε αν συμμορφωνόταν στη θεραπεία? Να τροποποιήσουμε την αγωγή, να βάλουμε βουδασονίδη, να αυξήσουμε την άζα ή να δούμε τα α και τα β μαζί? Ή να τροποποιήσουμε την αγωγή και να πάμε σε δεύτερη γραμμή θεραπείας? Το δέλτα. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Όταν ένας ασθενής που έχουμε βάλει διάγνωση αυτοάνωσης υπατήτηδας δεν πάει καλά, θα πρέπει δύο πράγματα να δίνει. Ή δεν βάλαμε σωστή διάγνωση, ή ο ασθενής δεν συμμορφώνεται με τη θεραπεία. Εδώ είναι επίσης μια γυναίκα 25 ετών. Ίδια είναι. Ορίστε. Εδώ είναι η ίδια γυναίκα, συγγνώμη, ναι. Όπου ουσιαστικά τι έγινε? Έγινε ο έλεγχος ξανά εκ των υστέρων, δεύτερη φορά, και είδαμε ότι τελικά δεν ήταν σωστή η διάγνωση. Επαναλάβαμε ουσιαστικά την συλλογή του κολεστερόλου που ήταν φυσιολογική την πρώτη φορά που είχε γίνει, και ήταν πολύ αυξημένο αυτή τη φορά. Ο γενετικός έλεγχος είχε νόσο Wilson, άρα η τελική διάγνωση βλέπετε ότι είναι νόσος Wilson, την οποία θα πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη σε ασθενείς με οξία υπατήτηδα, γενικά αύξηση των ασαμινασών κάτω την ηλικία των 40 ετών. Εδώ είναι ένας άντρας 62 ετών, ο οποίος είχε εδώ και ένα εξάμηνο μαζί με τρασαμινάσες, γενικά συμπτώματα. Άρα, μαζί με τον θετικό ανοσολογικό έλεγχο, βλέπετε ότι πολύ εύκολα και τον αποκλεισμό χρονίων υιογενών υπατήτηδων Β και Σ, μπορούμε πολύ εύκολα να βάλουμε τη διάγνωση της αυτοανόσου υπατήτηδας. Τι θα κάνετε σε αυτόν τον ασθενή? Θα ξεκινήσουμε να σου καταστολή άμεσα, να κάνουμε βιοψία ύπατος μαζί και μετά να ξεκινήσουμε αγωγή, να κάνουμε μυελόγραμμα μυελό και μετά να δούμε αν θα κάνουμε βιοψία ύπατος και μετά να δούμε αν θα βάλουμε αγωγή. Βιοψία ύπατος και αναλόγως ευρημάτων αγωγή ή καμία άμεση έναρξη, απλώς θα τον παρακολουθούμε. Είχε φυσιολογικό τρίπλεξ, δηλαδή δεν είχε ενδείξεις σπηλιάς υπέρτασης και κυταροπαινίες. Άρα, μάλλον πρέπει να κάνουμε τι πρώτα? Τι πρέπει να κάνουμε? Πες, παιδί μου. Μυελόγραμμα, μάλιστα. Ακριβώς αυτό κάναμε, μυελόγραμμα, γιατί ήταν ασθενής στις αγροτικές περιοχές. Υπήρχε εικόνα που θα μπορούσε να ήταν και λεϊσμανία σε αυτό που είχε. Άρα, κάναμε έλεγχο και βλέπετε αυτά τα κοκκία τα οποία υπήρχαν στο μυελό του ασθενούς. Ήταν τα κοκκία, τα παρασιτικά της λεϊσμανίας. Άρα, πάντα πρέπει να θεραπεύουμε τους ασθενείς και όχι το εργαστήριο. Τελευταίο παράδειγμα, μια γυναίκα 44 ετών, η οποία είχε αξία σοβαρή αυτοάνωση υπατήτηδα όταν παρουσιάστηκε σε εμάς. Και εδώ αποκλείστηκαν η υπατήτηδα Β και Σ. Επίσης δεν έπαιρνε φάρμακα, δεν έπαιρνε τοξικά. Ο έλεγχος ήταν αρνητικός, είχε IgG αυξημένη, αυτοαντισώματα και βιοψία ύπατος συμβατή, τυπική για αυτοάνωση υπατήτηδα. Άρα το σκόρ ήταν 8. Έπρεπε να την αντιμετωπίσουμε σαν οξία, εκτερική, σοβαρή υπατήτηδα. Με βάση και τις οδηγίες και τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές, έπρεπε να ξεκινήσουμε υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, κατά προτίμηση είναι το φλεβίος, για να προλάβουμε ουσιαστικά να μην καταστραφεί η υπατική μάζα. Αυτό το έχουμε δείξει και με ένα πρόσφατο πόστερ στο ISL. Ωστόσο, στο ενδιάμεσο, ενώ είχαμε ξεκινήσει αγωγή, είχαμε στείλει και αν έχουμε για υπατήτηδα ε και βλέπετε ότι ήρθαν θετικά τα αντισώματα IgM και θετικό το RNA, αλλά τελικά δεν ήταν οξία αυτοάνωση υπατήτηδα, ήταν μια οξία σοβαρή υπατήτηδα ε. Και αυτό θα δείξουμε σε λίγο. Τέσσερις ασθενείς παρουσιάζονται σήμερα. Οι οποίοι έχουν γίνει 9 σε 1,5 χρόνο, 9 περιπτώσεις οξίας υπατήτηδας ε. Αυτά θα τα πούμε μετά. Προχωράμε. Οπότε τελειώσαμε. Αυτά ήταν. Θα περάσουμε στα μηνύματα. Η αυτοάνωση υπατήτηδα δεν είναι σπάνια νόσος. Προσβάλλει όλες τις ηλικίες, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις οξίας ή χρόνιας υπατοπάθειας.
Έχει σημασία έγκαιρη διάγνωση να προλάβει την εξέλιξη του νοσήματος, γιατί είδατε ότι σημαντικό ποσοστό των ενηλίκων και των παιδιών είναι ήδη κυρωτική. Η κλινική εμφάνιση μπορεί να είναι ασυμπτωματική, μπορεί να είναι οξυακτηρική υπατήτητα, μπορεί να μην έχουμε κανένα σύμπτωμα. Πάντοτε θα πρέπει να σκεφτόμαστε τα συνοδά αυτοάνωσα νοσήματα. Κλινική πορεία με μεταβαλλόμενη. Μπορεί να κάνουμε και αυτόματες υφέσεις, αυτό που είπε ο καθηγητής. Η κτερική υπατήτητα στο 1 τρίτο των ασθενών. Δεν υπάρχει κάτι παθογνωμικό. Οι τρασαμινάσεις και η χλωρηθρίνη μπορεί να είναι από φυσιολογικές ως πάρα πολύ αυξημένες. Η IgG είναι ένα χαρακτηριστικό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αλλά και το να είναι φυσιολογική δεν αποκλείει τη διάγνωση. Τα μη οργανωτικά αντισώματα πρέπει να ελέγχονται με βάση τις διεθνείς οδηγίες. Θα πρέπει να ξέρουμε πού απευθυνόμαστε. Θα πρέπει τα εργαστήρια να αναφέρουν τις μεθόδους και τα cut-off. Θέλουμε τη βιοψία ύπατος, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διάγνωση, όταν μπορούμε να την κάνουμε. Στην οξία, αυτοάνωση πατήτα ιστολογικές βλάβειας είναι διαφορετικές, θυμηθείτε το. Και όταν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται, θα πρέπει να σκεφτόμαστε άλλη διάγνωση ή μη συμμόρφωση στην αγωγή. Ωραία. Θα σας ευχαριστήσω και ελπίζω να σας καταρρύψω. Ευχαριστούμε πολύ.